Γεια σου Ματίνα, γεια σου Γεωργία. Κορίτσια, επιτέλους ήρθε το Πάσχα. Χαίρομαι για τις διακοπές του Πάσχα. Και εγώ. Ανυπομονώ να πάω στο χωριό μου στα Τρίκαλα. Εσείς θα πάτε κάπου? Εγώ θα πάω στην Κοζάνη, θα πάω στο σπίτι της γιαγιάς μου. Εσύ Γεωργία? Εμείς θα ψήσουμε αρνί στη Σούβλα, εδώ στη Σύνδο. Θα έρθουν οι συγγενείς του άντρα μου από την Αθήνα. Φωτεινή, τι έθεμα έχετε στα Τρίκαλα? Βάφουμε κόκκινα αυγά τη Μεγάλη Πέμπτη. Το πρωί βγάζουμε μια κόκκινη κουβέρτα ή ένα κόκκινο ύφασμα στον μπαλκόν. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Και εμείς έχουμε αυτό το έθιμο. Και το βράδυ ψήνουμε τσουρέκια. Εμείς τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ πλέκουμε στεφάνια με λουλούδια για να τα αφήσουμε στην εκκλησία για την ψυχή του Χριστού. Εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζουμε με τα λουλούδια ένα ομοίωμα τάφου του Χριστού. Φοράτε μαύρα ρούχα στην εκκλησία? Ναι, εγώ φοράω. Εγώ αν δεν έχω μαύρο, φοράω σίγουρα σκούρα. Είναι ένδειξη πένθους. Το Μεγάλο Σάββατο όμως φοράμε χαρούμενα χρώματα. Κάθεστε και μετά τις 12 το βράδυ στην εκκλησία. Αφού ανάβουμε τις λαμπάδες μας, φυλάμε την εικόνα του Χριστού και πηγαίνουμε να φάμε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Εσείς στην Κοζάνη πώς τη μαγειρεύετε? Σαν σούπα με άνηθο, φρέσκα λαχανικά και σιφωτάκια αρνιού που θα ψήσουμε την Κυριακή. Εμείς κάνουμε την ίδια συνταγή, αλλά όχι σαν σούπα. Την Κυριακή τι κάνετε, Γεωργία? Ψήνουμε αρνί κατσίκι, χορεύουμε, πίνουμε και τραγουδάμε. Εμείς τα Τρίκαλα γλεντάμε με κλαρίνα, παραδοσιακή μουσική και πασχαλινά τραγούδια. Εμείς μαχάλκινα και κλαρίνα. Εσείς, Γεωργία, χορεύετε ποντιακή μουσική? Ναι. Όλοι οι γείτονες και οι συγγενείς κάνουμε ένα μεγάλο κύκλο, χορεύοντας σφιχτά γύρω-γύρω. Καλό Πάσχα, κορίτσια. Καλή Ανάσταση.